Καλησπέρα. Είμαι ο Μιχάλης Απολιμανίδης από το Arc Studies. Μια πλατφόρμα που ξεκινήσαμε το 2011 με τους φίλους και συμφοιτητές, τον Νέφη την Κασιμάτη και τον Δημήτρη τον Γραζόπουλο, καθώς και τον Αλέξανδρο τον Χαρίδη. Το Arc Studies είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα η οποία έχει σαν στόχο την δημοσίευση και την προώθηση φοιτητικών εργασιών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο από το εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Πέραν από το site, προσπαθούμε να είμαστε ενεργοί και γενικά στο χώρο, μέσα από τη διοργάνωση workshop, εκθέσεων, οι οποίες μπορεί να αφορούν είτε την αρχιτεκτονική είτε την τέχνη, αλλά και με την παρουσία μας σε ομιλίες και σε συνέδρια. Εδώ και λίγους μήνες εγκαινιάσαμε τη συνεργασία μας με το ηλεκτρονικό περιοδικό ArchiSearch. Ευχαριστούμε γι' αυτό και τον Βασίλη τον Μπαρτζόκα και τον Σταύρο τον Μαρτίνο. Μέσω της συνεργασίας μας είχαμε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε σε οργανώσεις όπως η συγκεκριμένη, στο Design Lab, και συγκεκριμένα να οργανώσουμε έναν φοιτητικό διαγωνισμό διπλωματικών εργασιών, κάτι που ήταν στις πρώτες μας σκέψεις από την αρχή δημιουργίας της πλατφόρμας του Arc Studies. Ο διαγωνισμός Materiality αφορά σε φοιτητικές εργασίες που εξετάζουν το θέμα του τουρισμού με μια ιδιαίτερη οπτική, με ένα ιδιαίτερο οπτικό πρίσμα, βάζοντας το παράγοντα της υλικότητας. Το Materiality αποτελεί μια απόπειρα καταγραφής των διαφαινόμενων τάσεων όπως διαμορφώνονται σήμερα στο χώρο της αρχιτεκτονικής και του design. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα επιχειρείται μέσω μιας διοργάνωσης η άμεση επαφή των νέων σχεδιαστών με τον κατασκευαστικό κλάδο. Συγκεκριμένα, 25 συμμετοχές οι οποίες διακρίθηκαν κατά το διαγωνισμό θα έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάσουν πρωτότυπα σε κλίμακα 1:1 μέχρι 1:5 σε συνεργασία τους με τις κατασκευαστικές εταιρείες. Ως αποτέλεσμα του διαγωνισμού καταφέρνουμε να περάσουμε από την έννοια του άκτιστου, το οποίο αποτελεί κατεξοχήν στοιχείο των φοιτητικών εργασιών, στην έννοια του κτισμένου, υλοποιημένου έργου. Και αυτό για τα δεδομένα της Ελλάδας, τουλάχιστον σήμερα, θεωρούμε ότι είναι πρωτοποριακό. Η Κριτική Επιτροπή αποτελούνταν από τον Αναστάσιο Τέλιο, επίκουρο καθηγητή της Σχολής Αρχιτεκτονικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον Σταύρο Μαρτίνο, ο οποίος επιμελείται της πλατφόρμας του ArchiSearch και είναι και αυτός αρχιτέκτονας, και τον Κώστα Τοπουλόπουλο, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας στο γραφείο BIG στην Κοπενχάγη, και εμάς τους ίδιους ως ομάδα των Arc Studies. Βασική μας επιδίωξη ήταν να υπάρχει ένας πλουραλισμός στον τρόπο που προσεγγίζεται η αρχιτεκτονική και διδάσκεται σήμερα. Το σύνολο των διπλωματικών εργασιών χαρακτηρίζονται από πάρα πολύ ψηλή ποιότητα. Και αυτή η ποιότητα μπορεί κανείς να την ερμηνεύσει ως συνθετική αρτιότητα, ως τυπολογική, λειτουργική και μορφολογική απόκριση στο ζητούμενο κάθε φορά της διπλωματικής εργασίας, ως ένταξη στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, αλλά και ως μία συνεπή σχεδιαστική τεκμηρίωση η οποία είναι εμφανής. Τα δύο σημεία τα οποία θα ήθελα να τονίσω εγώ ειδικά έχουν να κάνουν καταρχήν με τον πειραματισμό και την καινοτομία που παρατηρούμε σε πολλές από τις δουλειές, η οποία καινοτομία έχει να κάνει και με τις καινούριες τεχνολογίες σχεδιασμού, με τη μορφολογία, την τυπολογία, αλλά κυρίως και με την καινούρια ματιά στην υλικότητα, κάτι το οποίο αποτελεί και ένα ειδικό σημείο εστίασης αυτού του γεγονότος. Το δεύτερο σημείο που ήθελα να τονίσω έχει να κάνει με μια διερεύνηση ζητημάτων τόπου, ταυτότητας και πολιτισμού, αυτό που θα λέγαμε context, όχι όμως περιορισμένο στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, αλλά ως ένα πολυπαραμετρικό σύνολο πολιτισμικών ποιοτήτων, το οποίο διαφοροποιεί κάθε φορά το πλαίσιο μέσα στο οποίο ο αρχιτέκτονας, ο φοιτητής αρχιτεκτονικής, ο τελειόφοιτος, καλείται κάθε φορά να ανταποκριθεί σχεδιαστικά. Η υλικότητα είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Και μιλάμε για αρχιτεκτονική, δεν μιλάμε απλώς για σχεδιασμό. Μιλάμε αρχιτεκτονική. Αρχιτεκτονική τι σημαίνει για μένα τουλάχιστον, είναι το πώς θα χτίσω το ένα υλικό με το άλλο. Και από εκεί μέσα μπορεί να βγουν θεωρίες, φιλοσοφίες, πολύ σοφιστικές εκφράσεις κτλ. Αλλά ο πυρήνας για μένα είναι το πώς θα χτίσω αυτό μαζί με αυτό, πώς θα τα αρθρώσω. Βλέπω ότι τα ψηφιακά μέσα τα οποία κάποτε, και όταν λέω το κάποτε, δεν είναι προχρηστού εποχή, είναι 10 χρόνια πριν, ήταν κάτι καινούριο. Έπρεπε να το διαχειριστούμε, έπρεπε να το προσαρμόσουμε, δηλαδή να νομίζουμε στο μυαλό μας ότι αν το κόψουμε
σε κατάλληλο σχήμα θα μπορούμε να τα καταπιούμε πιο εύκολα. Λοιπόν, ο ψηφιακός σχεδιασμός δεν έρχεται, ήρθε και μπορεί και να παρήλθε. Αυτό που μας αφήνει όμως, τι βλέπω ότι είναι. Κάνουμε μια έκθεση που το φόρτε της είναι τα υλικά. Διακρίνω κάποιες διπλωματικές, όλες πολύ καλές, πολύ καλό επίπεδο, αλλά κάποιες μέσα από το υλικό θα βγάλουν την αρχιτεκτονική. Κάποιες άλλες, οι οποίες δεν είναι απαραίτητα κακές, δεν το λέω αρνητικά αυτό, αλλά το λέω ως παρατήρηση, δουλεύουν τα υλικά, τις υφές, τα, σαν να βάφουν με ξύλο, σαν να βάφουν με τσιμέντο, σαν να βάφουν, σαν να είναι maps. Είναι σαν να πατάω ένα κουμπί και ένας λευκός, άειλος, ψηφιακός όγκος, ένας όγκος, μια μορφή, βάφεται με ύλη. Κάπου σε αυτό το πράγμα κολλάω. Δηλαδή, δεν το βλέπω και πάλι αρνητικά, δεν λέω ότι αυτό είναι ο σατανάς, αυτό είναι το κακό, αλλά είναι μια αλλαγή που εντοπίζω. Φοβάμαι ότι αυτό το όριο έχει αρχίσει να σπάει και θα βγει κάτι άλλο από εκεί. Όταν τα είδα από κοντά, δεν λέω ότι είχα δυσάρεστες εκπλήξεις, αλλά ήταν ένα επίπεδο πληροφορίας στο οποίο ο υπολογιστής, όσο παπάδες και να μπορεί να κάνει, όσο γρήγορο και αν είναι αυτό το μηχάνημα, δεν μπορεί να σου δώσει αυτή την αίσθηση του να πιάνω με τα χέρια μου, να βλέπω τη βίδα, να νιώθω πόσο σκληρό είναι κάτι. Αυτό δεν μπορεί να μου το δώσει με τίποτα. Ήταν η πρώτη φορά που ήρθαμε σε επαφή με πόσο είναι το πραγματικό αυτό που σχεδιάζουμε, πράγμα που στις σπουδαστικές μας εργασίες δεν είχαμε καταφέρει ποτέ να μελετήσουμε τόσο καλά. Η διπλωματική μας αφορούσε το λόφο του Λυκαβητού, όπου κάναμε διάφορες παρεμβάσεις σε σημεία κλειδιά του λόφου, με την κεντρικότερη να βρίσκεται στην πλατεία, όπου δημιουργήσαμε μια επιφάνεια νερού, η οποία μικραίνει και μεγαλώνει μέσα στον χρόνο, ανάλογα με τις ανάγκες του κόσμου για να χρησιμοποιήσει την πλατεία. Ουσιαστικά κατασκευάσαμε ένα τμήμα αυτού του τοιχείου, το οποίο αποτελείται από φύλλα κορτέν και μια επιφάνεια της πλατείας που αποτελείται από μπετόν και μελετήσαμε πώς αυτά τα δύο αντιδρούν σε σχέση με το νερό. Η εργασία μας αφορά το σχεδιασμό ενός χώρου περισυλλογής. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον, ένα τεχνητά φυσικό περιβάλλον θα λέγαμε, όπου καλούμε να πάρουμε τον άνθρωπο από την καθημερινότητά του. Η τοποθεσία σαν που δημιουργήθηκε το installation, αυτό που θα λέγαμε που σχεδιάσαμε, αφορά τη Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά η μορφή που δώσαμε έχει ένα γενικότερο κόνσεπτ, αλλά είναι τρεις ξεχωριστές κατασκευές διαφορετικού μεγέθους, που κάθε μία τοποθετείται σε διαφορετικά περιβάλλοντα μέσα στην πόλη. Και αυτό η πόλη της Θεσσαλονίκης μας επιλέγουμε αρχικά την κορυφογραμμή, θα λέγαμε, της πόλης. Η δεύτερη θέση που τοποθετείται η κατασκευή μας είναι στο όριο πόλης και δάσους. Είναι μια ιδιαίτερη σχέση που έχει η Θεσσαλονίκη με το δάσος του Σέιξου. Και η τρίτη θέση που τοποθετείται η κατασκευή μας είναι μέσα στο νερό. Σε όλα αυτά τα τρία σημεία που διαλέξαμε, σκοπός είναι και ο ίδιος ο άνθρωπος να το παρατηρεί και να θέλει να το προσεγγίσει. Δηλαδή η πρώτη φάση διάδρασης με αυτή την κατασκευή ξεκινάει από τη στιγμή που θα το δεις και θα το αντιληφθείς. Όταν μπαίνεις μέσα σε αυτό, έχεις ένα άλλο καινούργιο επίπεδο που έρχεσαι για να καλύπτεις. Έρχεσαι ένα φυσικό περιβάλλον, μια φυσική δομή, καμπύλες επιφάνειες, κάτι το οποίο είναι ξένο πλέον σε εμάς. Και αυτή η καινούργια σχέση που καλείσαι να ανακαλύψεις με το σώμα σου και το χώρο, σε βάζει σε μια διαδικασία ενσυναίσθησης, θα λέγαμε, που έχεις μια πλήρη επίγνωση του σώματός σου. Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς συνεργαστήκαμε με την εταιρεία, όπου μπήκαμε στη διαδικασία να κάνουμε σχέδια που αυτή τη φορά θα μπαίνανε σε εφαρμογή. Δεν ήταν τα σχέδια που παρουσιάσαμε στη διπλωματική, στη σχολή. Οπότε είδαμε και εμείς τι χρειάζεται για να γίνει όντως την ένα προς ένα ανακατασκευαστή. Το θέμα μας ήταν σε ένα δάσος, το όρος Καλλίδρομο, 4 κατασκευές οι οποίες μεταβάλλονται μαζί με την εποχή. Είναι μία κατασκήνωση, αυτή που παρουσιάζεται στην έκθεση και κάναμε και το πρωτότυπο, τη λεπτομέρεια. Μία γέφυρα σε μία λίμνη, η οποία είναι εποχιακή. Ένα χειμερινό καταφύγιο και ένα πυροφυλάκιο. Ο διαγωνισμός είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον πώς είδαμε στο σύνολο διαφορετικές κατασκευές πέρα από τη δικιά μας, πέρα από το ξύλο. Άλλα πρωτότυπα των παιδιών, από τσιμέντο, από πέτρα. Από fiberglass, πώς έρχονται όλα και κάνουν ένα σύνολο, όλες οι διαφορετικές δουλειές. Και χαρήκαμε πάρα πολύ που μας δόθηκε η ευκαιρία να το κατασκευάσουμε αυτό και να το δούμε κι εμείς
πώς είναι τόσο διαφορετικό στην πραγματικότητα σχέση με τις μακέτες μας.